Σαν σήμερα το 1609 ο Γαλιλαίος θα παρουσιάσει στους Βενετούς νομοθέτες το πρώτο τηλεσκόπιο. Άκου τώρα μία σύμπτωση. 25 Αυγούστου είναι η μέρα που γεννήθηκαν όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, α, όχι τρεις, τρεις βασιλιάδες Λουδοβίκη. Το 1707 ο πρώτος της Ισπανίας, το 1786 ο πρώτος της Βαβαρίας και το 1845 ο δεύτερος της Βαυαρίας. Ενώ ο τρίτος της Βαυαρίας γεννήθηκε 7 Ιανουαρίου και ένιωσε σαν τον Λουδοβίκο το Λουδοβίκο με το 1867 θα αποβιώσει ο Μάικλ Φάραντεϊ, Βρετανό φυσικό και χημικό, που θεωρείται ο σημαντικότερο πειραματικό φυσικό του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτο, ο οποίο απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε του πρώτου χλωράνθρακε και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, του νόμου τη ηλεκτρόληση και την περιστροφή του πολλωμένου φωτό υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου, εφήβρε ακόμα την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλέ από τι αρχέ του ηλεκτρισμού. Το 1928 πρωτοεμφανίζονται οι αριθμίσει φανέλε στου αγώνε Arsenal Sheffield Wednesday και Chelsea Swansea. Οι γηπεδούχοι φοράνε νούμερα από το 1 έω το 11 και οι φιλοξενούμενοι από το 12 έω και το 22. Επιτέλου δηλαδή, διότι μέχρι τότε στι μεταδόσει έλεγαν ο ψηλό με το μουστάκι πασάρει στον άλλο ψηλό, το ξυρισμένο με το μακρύ πηγούνι και εκείνο με μια βαθιά παλιά βρίσκει στην περιοχή των ανεπιών τη κυρία Ρόμπινσον, το γιο τη αδερφή τη, το μικρόντε, και εκείνο με ένα μονοκόμματο σου σουτ στην κίνηση θα νικήσει τον άλλο τερματοφύλακα που μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο στη θέση του πιο κοντού που έχουν και γκολ! Μπράβο, τη κυρία 1930 γεννιέται ο Σον Κόνερι, σκοτσέζο ηθοποιό, ο οποίο μνημονεύεται ω ο πιο εμβληματικό ερμηνευτή του διάσημου πράκτορα James Bond Σαν σήμερα το 1960 τελείται η έναρξη των 17ο Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ακούγεται Ολυμπιακό Ήμνο του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ω μόνιμο και επίσημο ύμνο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. 25 Αυγούστου του 1990 το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ εγκρίνει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράκ. Όλα καλά Αναφώνησαν βγαίνοντα από την αίθουσα, πλέον μπορούμε νόμιμα και εγκεκριμένα να σκροπίσουμε παιδικά και όχι μόνο πτώματα κάτω από χαλάσματα παράπλευρων απολειών. Το 1991 ο Λίνο Τόρβαλτ ανακοινώνει την πρώτη έκδοση του Linux, λειτουργικό σύστημα αντίστοιχο των Windows, το οποίο σε ευκολία χρήση κάνει τη σταυροβελονιά σε χαμηρή πλέξη με ανάποδη ραφή να μοιάζει με κάτι που βγάζει νόημα. Αυτά και για σήμερα, Κροατή μου. Είχαμε, δεν είχαμε, κρατάμε τα εξή. Σκέφτομαι εκείνο τον Μάικλ Φάραντε, ο οποίο μα έχει αλλάξει κυριολεκτικά τη ζωή με τι ανακαλύψει και τα πειράματά του και αναρωτιέμαι πώ γνωρίζαμε το όνομά του. Και από την άλλη, εκείνε τι Καρδάσιαν, οι οποίε σου λίγο τον πισινό του και τι ξέρουν μέχρι και τα βότσαλα στι λίμνε. Οι θύνοντε που αποφάσισαν να βάλουν ονόματα και αριθμού στι φανέλε των ποδοσφαιριστών, ίσω να θεωρούν πω έκαναν πιο εύκολη τη θέαση του παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα, αυτό που πέτυχαν είναι απλά να μην βρίζουμε το λάθο παίχτη. Και για τέλο, έτσι μία σημείωση. Εάν είμαστε 10 άτομα και οι 9 αποφασίσουμε να σκοτώσουμε τον 10ο, μπορεί θεωρητικά να είναι καθολική απόφαση, να αποτελεί παμψηφέ αποτέλεσμα, να μοιάζει και να ακούγεται σαν το σωστό αφού συμπλέουν οι απόψει όλων των συμμετοχόντων. Στην πραγματικότητα δεν πάβει να είναι μία δολοφονία. Μέχρι το αυριανό μα ραντεβού, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Που ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ο Γαλιλαίο που παραλίγο να καταδικάσουμε σε θάνατο επειδή η ημιμάθεια και το εγώ μας θα μας κρύβουν τη θέα πάνω από την άλλη.